Τράβα στην Ισαπούλ, ρε! Άμα σε καλά, η τράβα στην Ισαπούλ. Οι ύβρις, οι ακραίοι χαρακτηρισμοί και η ένταση χαρακτηρίζουν την παρουσία της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο. Φωνάξτε το φρούτο. Θα πρέπει. Παρακαλώ πολύ. Συνάδελφοι, αυτοί τουρκόσποροι. Το βράδυ της Τρίτης, στη συζήτηση για τη μικρασιατική καταστροφή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παπάς, επιτέθηκε με ακραίες εκφράσεις στους μειονοτικούς βουλευτές της Θράκης, κάνοντας λόγο για προδότες. Η Κωνσταντινούπολη σε τρεις γλώσσες αναφέρεται Ισταμπούλ για τα πρακτικά. Αυτός είναι ο ραγιαδισμός σας, υποκριτές του αντισταγματικού τόξου. Ανθέλινες και τουρκοπροσκυνημένοι μνημονιακοί. Στον χώρο του Κοινοβουλίου η ευπρέπεια και ο σεβασμός θα πρέπει να κυριαρχούν στις τοποθετήσεις μας. Παρακαλώ τον κύριο Φρούραρχο να έρθει στην αίθουσα του Σώματος. Στην αίθουσα τη Βουλή. Παρακαλώ τον κύριο Φρούραρχο να έρθει στην αίθουσα τη Βουλή. Χειροκροτήστε γίδια. Χειροκροτήστε γίδια. Ναζιστικά συνθήματα και πρωτοφανείς χαρακτηρισμοί. Η αίθουσα του Κοινοβουλίου μετατρέπεται σε πεδίο μάχης με τον προεδρεύοντα Γιάννη Δραγασάκη να αποβάλει για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες βουλευτή. Τον Παναγιώτη Λεόπουλο της Χρυσής Αυγής. Εδώ δεν είσαι σε καμία συμμορία, σε καμία παρέα. Συμμορία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Που ανήκετε εσείς. Κύριε Πρόεδρε, συμμορία είναι το απόκομμα που ανήκετε εσείς. Αν δεν εξαρτήσετε. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν και στη σκιά της δολοφονίας του 30.